χαιρετώ. Και όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός άνετα πέρασε για 20η φορά στους 16 του Champions League. Όχι, συγγνώμη στους ομίλους. Το κακό ήταν ότι χθες δεν πολύ ενδιαφέρθηκε για την νίκη. Απλά τον ενδιέφερε να περάσει στους ομίλους, να έχουν τα λεφτά στο ταμείο, τα πολλά λεφτά στο ταμείο και μέχρι εκεί. Διότι μπορούσε να κερδίσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, που έγινε ένα φοβερό μονότερμα, και αν κέρδισε θα έφερε και άλλους βαθμούς στην Ελλάδα. Έριξε μια ματιά στους ομίλους, είναι 4 ομίλοι, ο Ολυμπιακός μπήκε στον 3ο ομίλο, την 5η θα γίνει η κλήρωση. Στους ομίλους λοιπόν που απαρτίζουν οι ομάδες, είπαμε την 5η γίνεται η κλήρωση. Δεν είναι μόνο ο πρώτος ομίλος πολύ δύσκολος, είναι και ο δεύτερος ακόμα πιο δύσκολος. Γιατί στο δεύτερο ομίλο έχουν μπει ομάδες σαν την Μπαρτσελώνα, σαν τη Σίτι. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Έλα φίλε. Ναι. Σε ακούμε. Έλα Γιώργος, είσαι. Ναι. Γιώργο μου, είμαι ο Βαρβαθανάς από Αγίους Οδόρους. Ναι. Τι μου κάνεις, καλά. Καλά. Παλιός γενικός αρχηγός των Νέων Ευγενίας ήμουνα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τα έχουμε καλυφθεί όλα με τον Ολυμπιακό. Τα έπεσε εσύ, πέρασε η ομάδα για 20 φορά. Συγχαρητήρια. Και το πιο πολύ που σε πήρα, μη σαν λότερη και τα ίδια τα γνωρίζει για το ποδόσφαιρο, με καλύψει απόλυτα ό,τι και να λες. Προηγουμένως ο Κολοκοτρώνη πήρε κάποιο από το Λουτράκι ένα Φούξ που παίρνει συνέχεια. Ο Φούξ. Γιώργο, μ' ακούς? Ναι, δεν ακούω. Αυτός είναι Παναθηναϊκός. Αυτός καταφέρεται να δει τον Ολυμπιακό συνέχεια. Πες του, και θα ακούει τώρα, ασχολήσου αγόρι μου με τον Παναθηναϊκό και μην ζηλικίζει για τον Ολυμπιακό συνέχεια. Δεν σου δίνουμε το δικαίωμα να συνέχεια να τηλεφωνάς και να κάνεις να λύγει τον Ολυμπιακό. Κοίτα τα χάλια σας που έχετε, διαλυμένοι. Εμείς ο Ολυμπιακός πέρυσι για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε με την Γκουλς, κάναμε 16 παιχνίδια. Ασχολήσε λοιπόν με τον Παναθηναϊκό, με τα χάλια που έχει ο Παναθηναϊκός, και μην ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Θα απαγορεύεται να ασχολείσαι με τον Ολυμπιακό. Τα λέω μόνο σε σένα, κύριε Φούξ, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά όλη την ώρα αυτά τα ίδια και τα ίδια, ίδια επιπίδα όπως και να παίρνεις. Αμάν πια με σένα, τι άνθρωπος είσαι. Δεν σέβεσαι, εγώ δεν μιλάω ποτέ σε έναν διόντου Παναθηναϊκού. Όποτε και να παίρνω για καμία ομάδα, τώρα μόνο σε σένα τα λέω αυτά. Γιατί δεν γίνεται άλλο. Εγώ παίρνω μόνο για τον Ολυμπιακό να μιλήσω. Εσύ τι ασχολείσαι συνέχεια με τον Ολυμπιακό και φωνάζει και λες προηγουμένως θα πηγαίνουν φυλακοί όλοι, ο ένας ο άλλος. Έλα τώρα πια το παράκανες. Σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Και εγώ, για χαρά. Γεια σου Γιώργο. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά Γιώργο? Καλά. Από Γαλατινή σε παίρνω, Θωμάς λέγομαι. Γαλατινή, ε. Ναι, ξέρεις που είναι αυτήν? Έχω πάει. Έχεις πάει, δες Γαλατινή? Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Παναθηναϊκό, εδώ έχω ντρέπομαι για αυτήν τη στιγμή. Γιατί η ένδοξη ομάδα του Γουέμπλη, φτάσαμε όπως είπες και εσύ χθες, να ντρέπομαι, όχι να ντρέπομαι, να μην θέλουμε να ούτε στην τηλεόραση, αλλά ούτε και ραδιοφωνική μετάδοση να τα ακούς. Η κατάντια είναι αυτή. Είναι σαν την ομάδα της Γαλατινής που παίζει αλφα τοπικό και παίζει καλύτερα αυτήν από αυτήν την ομάδα που έχει ο κύριος Πογιάτος τώρα και ο κύριος Αναφούζος τον πήρε για προπονητή. Μ' ακούς? Βεβαίως. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δεν πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Το άλλο αν δεν είναι αφεντικά να αναλάβουν, αλλά σε αυτή την κατάσταση είναι. Φέτος είναι και Κυριακή. Θα χάσει που να είναι σίγουρα, δεν υπάρχει τρύπες. Εμείς είμαστε από τα κράτα χρόνια στην ομάδα, δηλαδή παρακολουθούσαμε την ομάδα από τα κράτα χρόνια. Και είμαστε ακόμα, αλλά με αυτά που βλέπουμε, να αλλάξει ο κόπος. Κατάλαβες, αυτού έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός. Έχει φτάσει στα προχώρητο. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει φως, αυτό που λες, έχεις δίκιο. Φως δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά πού θα πάει αυτή η δουλειά? Έχει πνευσή η Ελλάδα, ήταν σχεδόν Παναθηναϊκή και τώρα ούτε και καν ενδιαφέρει, όπως είπα και νωρίτερα, δεν πάνε ούτε ραδιοφωνικό στα ακούστα. Γιατί δεν έχει ουσία δηλαδή η ομάδα αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γαλατινή. Έγινε, να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Καλό βράδυ, έγινε, γεια. Έλα. Καλησπέριζο. Καλώς το δελγάρι. Γιώργο μου, είσαι καλά? Καλά. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι για τα χτεσινά. Τα είχαμε πει μετά τον τελικό. Αυτή η ομάδα είναι έργο Μάρτινς. Παίζει για το μισό μηδέν όποτε χρειάζεται. Έτσι θέλω να διακομωδήσω λίγο τη γενικότερη κατάσταση έτσι, που υπάρχει, αν μου το επιτρέπει. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή τον τελευταίο καιρό, γύρω μου, οποιαδήποτε εκπομπή και να ακούσεις, το συμπέρασμα, και εμείς που είμαστε και λίγο μακριά και
αυτού του είδους οι εκπομπές είναι ένα συνδετικός κρίκος, έτσι ας πούμε, με την ελληνική πραγματικότητα, το συμπέρασμα που εκτάγεται ας πούμε από αυτά είναι το εξής. Για όλα τα δεινά στο ελληνικό ποδόσφαιρο φταίει ο Ολυμπιακός και για όλα τα δεινά στην ελληνική πραγματικότητα είναι οι κομμουνιστές. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα θα πεις τώρα, τώρα ο Νικόλας απέναντι εκεί, προφανώς μπορεί και να ακούει. Ξεράθηκε το γκαζόν στην Ομόνια. Ο Βογιόπουλος φταίει, από ό,τι έμαθα, πέρασε από εκεί, το στραβοκοίταξε, ξεράθηκε το γκαζόν. Είναι και γαλανομάτης, το μάτιασε τελείως. Κοίταξε, αυτό δεύτερο που είπες δεν πολύ ισχύει τώρα. Κάποτε μπορεί να το λέγαμε αυτό, αλλά δεν το λένε. Για τους κομμουνιστές. Το πήρα ανάποδα το θέμα τώρα εγώ, το πήρα ανάποδα. Άμα ακούσεις λίγο Γεωργίου το μεσημέρι, το συνάδελφό σου τις 2 η ώρα, οι πατριώτες συνοστίζονται όλοι. Κουπόνι παίρνουν, χαρτάκι προτεραιότητας. Συνοστίζονται όλοι να πιάσουν τα στήδη. Έλα ρε Γιώργη, προς Θεού τώρα να... Ποιον ακούσω, είπες. Αν ακούσεις λέω το μεσημέρι, το συνάδελφό σου 2 η ώρα, οι πατριώτες συνοστίζονται όλοι. Έχουν πιάσει τα στήδη όλοι, να πάρουν σειρά. Λοιπόν, έχεις τώρα τι να πεις από εκεί και πέρα. Η κατεμιά δεν έχει όρια, δηλαδή το βαφτίσαν και Μωυσή τον άλλο. Και ο Μωυσή ρε φίλε να πει. Ο Μωυσής από ό,τι θυμάμαι στα θρησκευτικά και δεν ήμουν και γαλλιός, αλλά τα νερά τα χώριζε στη μέση. Τούτος εδώ έχουν έρθει ο Φαραώ δεύτερος είναι. Οι 7 πληγές θα... Διαβάζω τι γίνεται στην Ελλάδα και λέω για την Ελλάδα. Αυτή διαβάζω για την Αίγυπτο. Οι 7 πληγές του Φαραώ έχουν πέσει πάνω. Λοιπόν, όσο αφορά τώρα την ομάδα μου, να ξέρεις ένα πράγμα. Ένας Ολυμπιακός δεν θα σου πει ποτέ ότι είμαι αντί. Και άμα ρωτήσει πάλι το φίλο τον Πογιόπουλο απέναντι, το μόνο αντί που θα ακούσει είναι αντιφασίστες. Όπως λέω και εγώ. Το μόνο αντί που λέμε εμείς οι Ολυμπιακοί είναι αντιφασίστες. Μιλάς τώρα ότι γίνονται, άκουγα χθες στην εκπομπή και άκουγα φίλους να λένε ότι γίνονται καινούργιες γενιές Παναθηναϊκών, Αεξίδων, Ολυμπιακών, οι οποίοι πρώτα είναι αντί. Ακούς τον άλλον και σου λέει είμαι Παναθηναϊκός, συμπαθώ και τον πάω. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι αντιολυμπιακός. Τι λέτε ρε μάγκες. Άμα έχετε θέμα, πάντε σκουφά 40. Δεν το έχει ακούσει αυτό. Επειδή το ακούω συχνά, μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα μην λέμε ότι μεγαλύνουμε και καινούργιες γενιές, Γιώργη. Καινούργια γενιά, θυμάμαι εγώ πιτσιρικάς, ένα σωρό φίλοι μου συμμαθητές ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Γιατί η ΑΕΚ τότε είχε μια ομαδάρα, έριξε 6 μπαλάκια στην Πόρτο, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει στους 4 στο UEFA, ναι, έγινε μια καινούργια γενιά ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Έγινε μια καινούργια γενιά Παναθηναϊκών το 2000. Με μια φοβερή πορεία στην Ευρώπη που έκανε τότε τις πορείες στην Ευρώπη. Που άξιζε να πάρει πρωτάθλημα, που το έχω πει επανειλημμένα. Ναι, έγινε καινούργια γενιά Παναθηναϊκών. Τώρα τι καινούργια γενιά να γίνει, ρε φίλε. Με ποια ομάδα, να δει τι. Τα μούστακα να παίζουν στον κάμπο, να αγκομαχάνουν με τη Λάρισα. Αυτά για να πάρουν να γνωστούν αλέτρι και να πάνε να το σκάψουν τον κάμπο. Ο Πιτσιρικάς θα γίνει να δει την κολέρα του Ελαραμπή, θα πάει την άλλη μέρα στο σχολείο του και θα έχει να εκθιάζει. Από πού να γίνει καινούργια γενιά, ρε Γιώργη. Προς Θεού δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται να. Καινούργιες γενιές κάνουν επιτυχίες. Ποιος έχει επιτυχία από αυτές τις ομάδες? Να μειώσουμε ένα σύλλογο. Να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Βεβαίως. Πόση ώρα μιλήσουμε εδώ με τον Βασίλη? Καμία ώρα. Καλώς, τον Ελικαρικό δεν θα σου πει ψέματα. Σε πιστεύω. Ούτε καν μίλησα. Ούτε με τον Γιώργο ούτε με τον Βασίλη. Αυτά τώρα που σου λέει ο άλλος ότι έχουμε κάνει κλικά. Προς Θεού ρε Γιωργινάτη. Προς Θεού και Πάμε παρακάτω. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι κατακλείδη και να καταλήξω Γιώργο μου είναι το εξής. Καινούργιες γενιές οπαδών γίνονται μέσα από επιτυχίες και επιτυχίες αφοράν την Ευρώπη. Και ο καθρέφτης του Ολυμπιακού είναι η Ευρώπη. 20 παρουσίες στο Champions League. 20. Απόψε ο ΠΑΟΚ το έχει θέσει αυτό το πράγμα, το μάτς αυτό, σαν ορόσημο στην ιστορία. Εμείς στο ορόσημα έχουμε θέσει, όπως είπε και ο Βαγγελάκης στον Οντίκητη εχθές, είμαστε όχι ένα σκάλι παραπάνω που είπε αυτός, είμαστε κάμποσα σκαλιά παραπάνω. Και αυτό οφείλουν κάποιοι να το παραδεχτούν. Όπως εγώ παραδέχομαι και σου λέω ότι ξέρεις κάτι, αυτά τα πράγματα που σου είπα προηγουμένως, κάποια πράγματα να τα παραδεχόμαστε. Μόνο τότε μέσα από την παραδοχή μπορούμε να κοιτάξουμε μπροστά και να δούμε κάποια πράγματα με άλλο μάτι, με άλλο πρίσμα και τότε θα πάνε όχι καλύτερα μόνο οι ομάδες μας, αλλά τότε θα πάει καλύτερα και η χώρα μας. Ευχαριστώ Γιώργο. Γεια χαρά. Έλα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Ο προηγούμενος αυτά που λέει τα πιστεύει. Κάθεται να πει για μια ομάδα που σήκωσε την Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό, που σήκωσε τις πλάτες του και έδειξε ποιο είναι το ποδόσφαιρο της Ελλάδας.
Μα ο Ολυμπιακός μπορεί να βγαίνει. Μα το παραδέχθηκε, το παραδέχθηκε αυτό. Το παραδέχθηκε τον Παναθηναϊκό. Δεν είπε ο άνθρωπος αντίθετο. Ναι, αλλά γύρισε και είπε ότι πεπτώσει αποξίωση με τη Λάρισα και αυτή η γενιά η τωρινή που λέει θέλει λέει η γενιά η τωρινή λέει να βλέπει λέει να παίρνει τίτλους και αυτά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τους τίτλους που παίρνει τι τους κάνει. Έχει κάνει τίποτα στην Ευρώπη και δεν το ξέρω εγώ δηλαδή. Τι έχει κάνει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός για να κάτσει να μου πει δηλαδή. Εσύ έχεις δει να έχει κάνει κάτι. Έλα μάθουμε για να ξέρουμε τι βλέπουμε και τι ακούμε. Μ' ακούς? Σε ακούω. Πες μου, εσύ έχει κάνει τίποτα ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη? Με ρωτάς εμένα να σου πω αν έχει κάνει πράγματα που τα ξέρει όλη η Ελλάδα. Με ρωτάς εμένα να σου τα πω γιατί? Για επιβεβαίωση. Όχι για επιβεβαίωση, να τα ακούει ο άλλος που εσύ. Α, γι' αυτό. Τι είμαι εγώ, Μητσοτάκης? Που έλεγε μιλάω για τον πατάρα Μητσοτάκη, που έλεγε μιλάω για τον πατάρα Μητσοτάκη, που έλεγε μ' αρέσει να τα ακούω. Έτσι και εσύ. Ο Ολυμπιακός το μόνο που έχει κάνει είναι να παίρνει το προαθληματάκι τώρα επειδή σε έχουν διαλυθεί άλλες ομάδες. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα το παίρνει με τη διαιτησία. Κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια να το παίρνει με τη διαιτησία. Διέλυσε τις άλλες ομάδες. Και από εκεί και πέρα τώρα κάνει κουμάντο. Και το μόνο που κάνει είναι ότι πάει στους ομίλους, παίρνει τα λεφτά και έχει τέλος. Μέχρι εκεί είναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο προηγούμενος που πήρε ο Δελικάδης και πάρα πολλοί άλλοι Ολυμπιακοί δεν έχουν καταλάβει κάτι. Ότι οι ίδιοι συντηρούν τον Παναθηναϊκό και ο Παδούς. Το είπα και χθες του Βασίλη Τιγναντίου. Έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια ένα αντιολυμπιακό μένος. Που αυτοί που το έχουν, οι πιτσιρικάδες ή λίγο μεγαλύτεροι, πάνε και διαλέγουν μια άλλη ομάδα. Ποιο θα διαλέξουν? Υπάρχει άλλη μεγαλύτερη ομάδα στην Αθήνα? Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Τι θα γίνουνε? Εθνικός ή Απόλλωνας? Οι ίδιοι έχουν συντηρήσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Με το. Ναι. Με μια. Πράγμα. Να μην μιλήσει καλύτερα. Ναι, μ' ακούω. Σ' ακούω. Σε αυτό που λες συμφωνώ και τε επαυξάνω ότι τώρα ο Ολυμπιακός, λογικό είναι οι πιτσιρικάδες λόγω πρωταθλήματος, ακούγεται πιο πολύ Ολυμπιακός, γίνονται Ολυμπιακοί περισσότερο. Φυσικά γίνονται Ολυμπιακοί, αλλά συμβαίνει και το άλλο. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Συμβαίνει και το άλλο. Τα τελευταία χρόνια, και είναι πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλάω για φέτος. Τα τελευταία χρόνια, συμφωνώ. Αυτό το αντιολυμπιακό μένος που έχει ξεσπάσει, συντήρησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες ότι δέχομαι ένα 10χρονο και ένα 15χρονο να είναι Ολυμπιακός για τον Α ή Β λόγο, το δέχομαι. Δεν έχει δει την ομάδες, αλλά όταν βγαίνει ένας που είναι 40 και 50 που έχει δει ποιες είναι οι ομάδες, να μην απαξιώνει τώρα την ομάδα της Ελλάδος, μην τρελαθούμε και τελείως. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Okay. Να είσαι καλά, για καλά, πάμε στον επόμενο, έλα. Γεια σας, ο Γιώργος είμαι. Γιώργος, ναι. Γιώργος, θύμισε μου. Γιώργος, είμαι εγώ, δηλώνω από την αρχή αντιολυμπιακός. Με κάλυψε βέβαια και ο προηγούμενος φίλαθλος τώρα που μίλαγε, ακροατής. Θέλω να πω ότι όλα τα χρόνια που ο Μαρινάκης και ο Κόκαλης προηγουμένως κλέβανε τα πρωταθλήματα από όλες τις ομάδες, αυτή είναι η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα είπες προηγουμένως κάτι για τον εθνικό? Εγώ είμαι Πειραιώτης και εδώ πέρα ψάχνω να βρω τους Πειραιώτες και τους Ολυμπιακούς, οι οποίοι είναι. Η κατάδια του ελληνικού ποδοσφαίρου ανήκει στον Ολυμπιακό. Τελευταία ο Μαρινάκης που έχει πάρει τα πρωταθλήματα και τα έχει κάνει, τα κανονίζει εδώ πέρα τι κάνει όλο στον Πειραιά, που η αλητεία μαζί με τον Μοραλή, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του Πειραιά, η άλλη αλητεία του Πειραιά, και όλοι αυτοί οι αλήτες εδώ πέρα που βγάζουν δήμαρχο. Έλα να σου πω κάτι, έλα να σου πω κάτι. Πες μου ό,τι θέλεις να σ' ακούσω. Ναι, περισσεύουν τα ακουσμητικά επίθετα. Ωραία, συγγνώμη για τα κοσμητικά. Αλήτης ο ένας, αλήτης ο άλλος. Όχι, θα με αναγκάσει να σπίσω τηλέφωνο. Η αλητεία είπα που γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, συγγνώμη για τα υπόλοιπα. Αυτά όμως η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου οφείλεται στον Ολυμπιακό. Από την ημέρα που άρχισε να παίρνει, να κλέβει τα πρωταθλήματα με τις διαιτησίες και να τον βγάλουν λάδι, τον κάθε πρόεδρο, να μην λέω ονόματα τέλος πάντων. Να τον βγάζουν λάδι και βγαίνει ο Ολυμπιακός να έχει πάρει τα πρωταθλήματα. Αγοράζει ποδοσφαιριστές με τα 10 εκατομμύρια που παίρνει, τα 20 που παίρνει, και οι άλλες δεν έχουν ομάδες. Γιατί όταν φτάνει να παίρνει ένα καλό παίχτη από τη μικρή ομάδα, τον Πανιόνιο, τον Απόλλωνα και όλες τις μικρές ομάδες, έπαιρνε τους ποδοσφαιριστές και τους έκανε αυτούς αρχηγούς. Και αυτό είναι ο Ολυμπιακός μια ζωή και δείχνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ποια είναι. Αυτά που λένε όλοι οι αντιολυμπιακοί, εγώ είμαι Πειραιώτης κιόλας.
Δεν είμαι ούτε από τα Βάρσαλα ούτε από την Κομωτινή. Πυριώτης γεννημένος στον Πειραιά, στο Μασαλιμάνι. Και βλέποντας αυτή την κατάδια του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θέλουμε ότι στο γήπεδο να πάμε. Ούτε να βλέπουμε τίποτα. Αυτοί έχουν δημιουργηθεί οι αντιολυμπιακοί. Και το φωνάζω να το ακούσει μέσω τη εκπομπή σου και σε ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες. Για χαρά. Να είστε καλά. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, ακούστε. Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο απλές ερωτήσεις στον πρώτο δελικάρι, μου φαίνεται τον είπε. Ναι. Λοιπόν, είπε, από μόνο του το είπε, ότι υπήρχε η περίοδος που η ΑΕΚ είχε την ομαδάρα και γέννησε, υπήρχαν γενιές αεξίδων από τότε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Είχε ακούσει ποτέ κανέναν τότε να δηλώνει αντιαεξής? Ας αναρωτηθεί λιγάκι, για ποιο λόγο δεν γινότανε κάτι τέτοιο? Ή έχει ακούσει ποτέ να γεννιέται, να λέει κάποιος ότι εγώ είμαι αντιπαναθηναϊκός, είμαι αντιπάοκ? Για ποιο λόγο λένε κάποιοι, όχι κάποιοι, αρκετοί, ότι δηλώνουν αντιολυμπιακοί? Ας το ψάξει λιγάκι και όταν θα βρει την απάντηση να μας την πει. Ύστερα κάτι άλλο που λέει. Μισό λεπτό. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό. Περισσότερο λέγανε τότε ότι είμαι αντιβαρδινογιαννική. Άλλα αντιβαρδινογιαννικός, άλλα αντιπαναθηναϊκός. Μα Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος στον Όφη. Πρόσεξε, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι είμαστε αντικοκαλικοί και αντιμαριναρικοί. Δεν λέγαμε κάτι τέτοιο, αντιολυμπιακοί λέγαμε. Γιατί από το 96 και μετά η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν αυτή οι δύο. Είναι έτσι δεν είναι? Για μένα ήταν η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει ότι ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια βγαίνει στην Ευρώπη, κάνει, δείχνει, το έχει για τιμή και καμάρι του αυτό. Το ότι βγαίνει 20 χρόνια στο Champions League και δεν έχει προχωρήσει πουθενά, το έχει για καμάρι του. Καμάρι στη τσέπη του Προέδρου του είναι, όχι στην ομάδα του. Γιατί στο φινάλε ο Παναθηναϊκός πήγε και μία φορά στο τελικό, πήγε και στους τέσσερις, η ΑΕΚ πήγε στους τέσσερις του UEFA, ο Ολυμπιακός που πήγε με τις τόσες πολλές φορές που έχει βγει στην Ευρώπη και με τα τόσα εκατομμύρια που έχουν πάρει οι πρόεδροι του. Και το έχει για τιμή και καμάρι του αυτό. Αυτά ήθελα να πω και καλή επιτυχία σήμερα στο ΠΑΟΚ και δεν το λέω ειρωνικά, μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία και στην ΑΕΚΑΡΑ αύριο. Γεια χαρά. Yeah. Έλα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι κάνεις, από Ζάκυνθρο, είσαι καλά, η οικογένειά σου όλοι καλά? Καλά, πάμε στο παρασύνθημα. Πάμε στο παρασύνθημα. Δεν θα έπρεπε να τηλεφωνώ, αλλά πήρα τηλεφωνώ επειδή ο πιο προηγούμενος πήρε τηλέφωνο και έπνε τα μένεα. Όπως συνήθως παίρνουν τα μένεα. Αλλά δεν έχουν όμως βάση αυτά που λένε. Και θα πω γιατί. Εγώ δεν πιστεύω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καθαρό. Ζεύει και βρωμάει. Αυτό είναι σίγουρο. Και για όλη αυτή την ιστορία φταίνε όλοι. Δεν φταίει μόνο ο Ολυμπιακός. Ανήμονο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά έχω μια βάση και τα λέω. Προχθές συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεοντολογίας. Δεν συζητήθηκε, δεν ήταν κατηγορούμενος ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρος και όλοι αυτοί. Μάλιστα. Τι τους αθώωσαν? Κι, ο Φίσας, ο Μελισανίδης. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Περίμενε, για να δούμε αν φταίει ο Ολυμπιακός ή δεν φταίει. Βεβαίως και φταίει ο Ολυμπιακός. Είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά όλοι είναι μέσα στη βρωμιά και μέσα στο σύστημα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι είναι όλα, πώς το λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν λένε για την ομάδα του. Λέει, δήλωσε αντιολυμπιακός. Με ποια ομάδα είναι? Δήλωσε αντιολυμπιακός. Υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδα που λέγεται αντιολυμπιακός? Αυτά, Γιώργο μου. Για χαρά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Να ξυπνήσει. Έγινε, φίλε, για χαρά. Έλα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Γουαρδιόλα. Ναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι ήταν μεγάλος δάσκαλος στη δημοσιογραφία και μόνο που ανέδειξε σένα, μένα μου φτάνει. Παμέγιστος. Μπράβο. Είχε δηλώσει μια φορά που του στέλναν μηνύματα σε ραδιοφωνική εκπομπή, τότε ήταν ο Κόκαλης ακόμα στο Ολυμπιακό. Του λέγανε ο Κόκαλης που κάνει την Ελλάδα, που τη σκίζει, που τα αυτοί. Και λέει, μην κατηγορείτε τον Κόκαλη που πηδάει, συγγνώμη για τη φράση, την Ελλάδα, να κατηγορείτε την Ελλάδα που δέχεται να την πηδάει ο κάθε Κόκαλης. Έτσι. Αυτό για άλλους προηγούμενους τους αντί. Έτσι.
Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, περίμενα την ευκαιρία να βγει κάποιο να μιλήσω έτσι κάπω διαφορετικά μαζί του. Και νομίζω ότι εσύ είσαι ο κατάλληλο. Λέμε, γιατί λέει, όταν είσαι αντιολυμπιακό και δεν είσαι παραδυναϊκό, και υποσυνείδητα γίνεις Παναθηναϊκός, δεν μου λες πως οι Παναθηναϊκοί βγαίνουν και δεν μιλάνε για την ομάδα τους αλλά για τον Ολυμπιακό? Πάρα πολύ. Αυτοί είναι οι αντιολυμπιακοί και έγιναν Παναθηναϊκοί από αντιολυμπιακό μένος που τους έκανες εσύ. Ναι, κοίταξε όμως, έχεις δημιουργήσει και πάρα πολλούς φιλοολυμπιακούς. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή το ισοζύγιο πάντα. Είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Υπέρ του Ολυμπιακού είναι. Αλλά μια χθεσινή συζήτηση που είχαμε με τον Βασίλη, λέει πώς μια ομάδα που έχει μπατηρήσει, που έχει φαλυρίσει, που δεν έχει πελάτες. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το αντιολυμπιακό μένος δημιουργήσε κινδύνους Παναθηναϊκούς. Ναι, κοίταξε. Οι οποίοι δεν μιλάνε για την ομάδα τους, μιλάνε για τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, αυτό γίνεται και σε άλλες δράσεις, δηλαδή και στην πολιτική γίνεται. Είναι αντίδραση ανθρώπινη αυτή. Είναι ναι, απλά τι γίνεται. Και άμα δεις και πάρα πολλοί φίλαθλοι ομάδων που δηλώνουν Παναθηναϊκοί αξίδες, κατηγορούν τις διοικήσεις τους. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις τι, ας πούμε, για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Ευθύνεται και η διοίκηση. Βέβαια. Δεν, δηλαδή δεν είναι μια κουβέντα λίγο, ξέρεις, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Αυτή η κουβέντα. Ξέρεις κάτι. Το θέμα δεν είναι ότι φταίει ο Ολυμπιακός που έγιναν αυτοί οι Ολυμπιακοί. Φταίτε κι εσείς. Ναι, μα δεν είναι. Εγώ προσωπικά και στην εκπομπή σου έχω αναγνωρίσει τις ευθύνες του Ολυμπιακού. Όχι. Τώρα και στην υπόθεση εγώ δεν Αγγενάκη. Εγώ δεν μιλάω. Ναι, το θυμάμαι. Παράδεκτο. Εγώ δεν τα βάζω τώρα με τον Ολυμπιακό. Φταίτε κι εσείς. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά ναι. Πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτό το πράγμα. Το ασυμβίβαστο, να πουλάω μούρι, να καταδικάζω, να ισοπεδώνω. Αυτό είναι τρομερό πράγμα. Σε κάνει αντί. Δεν διαφωνώ, Γιώργο μου. Εγώ προσωπικά σου λέω και εντάξει, τώρα έχω πενινταρίσει, έχω άλλη ωριμότητα και έχω πιτσιρίκος, ας πούμε. Κοίταγα, έλεγα, πήραμε τον τέταρ και νόμιζα τον αγόρασα εγώ, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ταύτιση με την ομάδα και φανατισμός. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορείς να κατηγορείς για όλες τις καταστάσεις μία ομάδα, έναν πρόεδρο. Όχι. Υπάρχουν πάνω απ' όλα κατηγορείς την ομάδα σου. Ακριβώς. Ναι, εγώ την κατηγορώ την ομάδα σου. Αλλά δηλαδή αυτά τα εξόφθαλμα, και επαναλαμβάνω πάλι την υπόθεση του Αυγενάκη τώρα, που πήγε να ανταλλάξει και φάνηκε ότι ήταν καθαρά υπέρ του Ολυμπιακού, ας πούμε, αυτή η τοποθέτησή του, είναι κατακριτέα. Λοιπόν. Έρχομαι στο χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο πονέσαν τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Εγώ κατά το 20 άρχισα να κοιμάμαι, ας πούμε, ήμουν σε μια καφετέρια και παρακολουθούσα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ντροπή για μένα. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, αποφασίστηκε να παίξουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είχες μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα απέναντί σου. Το μόνο αξιόλογο που είχε αυτή η ομάδα ήταν ο τερματοφύλακάς της. Δεν είδες τίποτα από αυτήν την ομάδα, καμία αντίδραση. Και παρόλα αυτά, εσύ αντί να κερδίσεις, να φέρεις βαθμούς και στον εαυτό σου και στη χώρα, έπαιζες οπισθοχώρηση, ας πούμε, έπαιζες την καθυστέρηση. Και το χειρότερο, η χειρότερη ξεφύλα ήταν οι αλλαγές που έγιναν στο 90. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ναι. Μπορείς να παίξεις την μπάλα που έπαιζες. Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι μπορείς να παίξεις μόνο αυτή την μπάλα που παίξες εχθές. Τι να σου πω εγώ, το θέτω αλλιώς το ερώτημα. Μπορείς να παίξεις σήμερα την μπάλα που έπαιζες χθες? Καλά, μπορεί να μην παίζεις την μπάλα που παίξες, ας πούμε. Μήπως επειδή δεν μπορείς. Όπως με την Άρσενα, μα και στην αρχή πέρσι δεν έπαιξες αντίστοιχα. Μήπως επειδή δεν μπορείς, το ρίχνεις στο σκοπμούτα. Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτάκι. Εχθές δηλαδή δεν μπορούσες να παίξεις με το Φορτούνι. Τον έβαλε το Φορτούνι στο πρώτο μάτσο. Ήταν 90, ξεφτύλα ήταν. Δεν κατηγορώ τον προπονητή. Εγώ κατηγορώ την νοοτροπία που είχαμε χθες ως ομάδα. Εμένα με πήγε χρόνια πίσω αυτή η κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτές τις δυνατότητες της ομάδας και τώρα ακόμα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα. Γιατί όμως έπαιξε έτσι, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρεις άλλους 2 βαθμούς ως χώρα. Σκοπιμότητα, είπαμε, σκοπιμότητα. Τέλος πάντων. Πας με μήλους, πας έτσι. Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ. Έλα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργος. Ναι. Αντί Ολυμπιακό. Σε παρακαλώ πολύ, χαμηλώ στο ραδιοφωνό σου, κάνει εκό.
Λέω Γιώργος, αντί Ολυμπιακός, το ακούς? Ναι. Μπράβο. Κάποτε σε μια εκπομπή σου πολύ παλιά, γιατί έχω πολλά χρόνια από το Σπριντ, είχες παρακολουθήσει νομίζω κάποια απονομή του Ολυμπιακού και είχες αναρωτηθεί, καλά, πού το βρίσκουν, ρε παιδί μου, αυτοί αύριο την όρεξη να πανηγυρίζουν, ξέρω, και το 5ο και το 6ο και το 7ο. Το θυμάσαι? Ναι, ναι. Σήμερα η εκπομπή, έτσι όπως εξελίσσεται, κατάλαβες που πηγάζει όλη αυτή η όρεξη για να παίρνει το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο? Νομίζω είναι αποτελεί απάντηση αυτό. Δεύτερον, τώρα τελευταία, στο τελευταίο τηλεφώνημα, είπες ότι οι ολυμπαδοί του Ολυμπιακού τα ισοπεδώνουν όλα. Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είπατε όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Να μεγάλη μερίδα. Να μεγάλη μερίδα. Πάμε λοιπόν. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι, παιδί μου, και μπάλα ξέρουν. Και άνθρωποι είναι. Ναι, παιδί μου. Εγώ τα έχουμε πει άλλες φορές, τέλος πάντων. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, όταν λένε 25 χρόνια Ολυμπιακός, πώς παίρνει τα πρωταθλήματα, δεν τα ισοπεδώνουν όλα? Βεβαίως. Α, βεβαίως. Γιατί okay. Πρέπει να τα βάλεις και α, με και την. Και αυτοί τα ισοπεδώνουν. Ναι, γιατί πρέπει να τα βάλουν την ομάδα σου πρώτα απ' όλα. Ναι. Α, μπράβο. Και θέλω να καταλήξω σε αυτό. Η ειδοποιώ διαφορά λοιπόν του οπαδού του Ολυμπιακού με τους οπαδούς των άλλων ομάδων είναι ότι πρώτα απ' όλα τους ενδιαφέρει να παίξουν και μπάλα. Πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό, ακόμα και στα πέτρινα χρόνια. Θυμάμαι ότι λέγαμε ξέρεις, να πάρουμε ένα χαφ, να πάρουμε ένα επιθετικό, να κάνουμε κάτι. Γιατί μα Άκου, πέτρινα χρόνια εσύ, πέτρινα χρόνια και ο Παναθηναϊκός τώρα. 10 ναι, χρόνια. Χρόνια πρόσκαι, να τελειώσω, να τελειώσω. Εσύ στα πέτρινα χρόνια είχε τον Προτάσοφ, είχε τον Λιτόπιακο, είχε τον Καραπιάλη, έκανε μεταγραφές. Ναι, αλλά δεν έπαιρνα πρωτάθλημα. Ναι. Και, αυτοί, και ο Παναθηναϊκός αν δεν καμπαίνει ένα χρόνια, ξέρεις τι έχει. Το Μπούγκουρα. Ναι, αλλά πρόσεξε. Εγώ δεν είχα το Μπούγκουρα. Αν δεν έχω το Μπούγκουρα, έχει κάτι άλλο. Αυτό λέω. Και η ερώτηση μου είναι εξής. Όταν σε έχει ρωτήσει παλιότερα κάποιος, έλεγες ότι κάποια πρωταθλήματα, ναι, ρε παιδί μου, δεν αναφέρεις πόσα ή πια. Θα πρέπει να τα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Να μην τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Σωστά. Συνέχισε. Στα πέτρινα χρόνια υπήρχαν κάποια πρωταθλήματα που μπορούσε να τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Βεβαίως. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες και που αφορά όλο το αναστηρικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στο Πανελλήνιο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το έχει βγάλει ο επί σειρά ετών ρεπόρτερ και δικηγόρος ο Γιάννης Οδάλας που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Σωκρατές Θεωρίαλ. Υπάρχει ένας κλειδονισμός και μια αναταραχή και είναι λογικό γιατί όταν αναταράζουμε νερά λιμνάζοντα πολλές φορές η δράση φέρνει και αντίδραση, αλλά θα πρέπει νομίζω κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα στην τάξη σε αυτή τη χώρα και η έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε 16 Φεβρουαρίου στην Κυριακάτη κυρία Λιούς προκάλεσε την άμεση επέμβαση των εισαγγελικών αρχών 4 μέρες μετά, διέταξαν ποινική προκαταρκτική εξέταση και ερευνούν όλα όσα συμβαίνουν στον αεραστεχνικό αθλητισμό ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο που είναι το λεωφιλέστερο άθλημα με δειγματοληπτικός ελέγχου τα σωματεία για να διασταυρώσουν κάποια στοιχεία με στόχο φυσικά της ενός ποδοσφαιρικών σωματείων που είναι οι διοργανώτερες αρχές και φυσικά στο βάθος του τούνελ που είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είναι η ανώτατη αρχή του ποδοσφαίρου. Ο έλεγχος αυτός είναι σε εξέλιξη, έχουν κληθεί και σωματεία να δώσουν στοιχεία, έχουν συντηθεί στοιχεία φορολογικά για τα τελευταία χρόνια και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθήνας. Για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος πληρώνονται οι διαιτητές, πληρώνεται ο παρατηρητής. Και ο γιατρός. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Όχι. Είναι ένα ποσό από 110 έως 130 ευρώ περίπου το παιχνίδι. Ναι. Να σκεφτείτε ότι ο καθένας. Μιλάμε ότι ο διαιτητής παίρνει 25 ευρώ. 20 ο βοηθός, 20 άλλος βοηθός, 25 ο γιατρός και 20 ο παρατηρητής. Και 20 ο παρατηρητής. Αυτοί λοιπόν δεν κόβουν αποδείξεις. Δεν κόβουν απόδειξη με αποτέλεσμα τα σωματεία να μην δηλώνουν αυτά τα έξοδα και στην ουσία να κάνουν πλαστές φορολογικές δηλώσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επιπλέον, δεν είναι ότι είναι. Γιατί άκουσα προχθές τον πρόεδρο σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, τον κ. Δημητρή, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αθήνας,
νόμιζα ότι θα δω την ταινία με τη Μάρκη Πούρτση. Ότι ο κ. Ξεκινάει από τη Γλυφάδα και πάει στην Κυψιά και παίρνει μόνο 25 ευρώ. Για 4 ώρες 25 ευρώ σημαίνει με ροκάματο και έχω 50 ευρώ σε αυτές τις εποχές. Και δεν είναι ένα παιχνίδι για το Σαββατοκύριακο. Είναι 3 και 4 παιχνίδια, μπορεί και 5 το Σαββατοκύριακο. Και άλλα τόσο με στην εβδομάδα σε πρωταθλήματα επιχειρήσεων, τύπου δικηγόρων, δημοσιογράφων, ΑΔΔ και ΓΕΦΕ κτλ. Επομένως υπάρχει ένα εισόδημα της τάξης των 400 έως 700 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι αδήλωτο και αφορολόγητο. Αδήλωτο και από αυτόν που τα δίνει και από αυτόν που τα εισπράττει. Το μέγεθος από την έρευνα που έκανε η Real News σε όλο αυτό το φάσμα, τις αποζημιώσεις διαιτητών, γιατρών κτλ. Μαζί με τα θεώρητα εισιτήρια που εκδίδουν οι ΕΠΣ και τα διανέμουν στα σωματεία, μαζί με τις κανοντές των διαιτητών στην τρίτη εθνική, τις παρατηρησίες που γίνονται εκεί, μπορεί να φτάνουν και 1.000 ευρώ το παιχνίδι και 1.200 στην τρίτη εθνική. Αδήλωτα όλα αυτά. Μαζί με τις αποζημιώσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων που ορίζονται παρατηρητές ή σαν οικονομική επιστασία των αγώνων Super League, Super League 2, Football League και τρίτη εθνική, ανεβάζουν τον τζίρο μαζί με όλους τους άλλους κλάδους, με την ανάπτυξη των ακαδημιών κτλ. Σε 500 εκατομμύρια το χρόνο, όταν κόβεται η σύνταξη του παππού, της γιαγιάς, της μαμάς μας και του μπαμπά μας. Λοιπόν, επιτέλους οι κορελικές αρχές αποφάσισαν να επέμβουν. Τι θα βρουν, θα το δούμε σε λίγο καιρό. Πάντως, το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε για 5 ευρώ που θα πάρει ένας διευθύς νεαρός ή ένας γιατρός. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Γιώργο μου. Πολλές φορές που λένε όλοι πηγαίνουν γιατί και μπράβο και καλά κάνουν. Αν νοιαζόμαστε για την υγεία των παιχτών, των αθλητών μας, των παιδιών μας και τα εγγόνια του κάποιος, καλό θα ήταν οι ενώσεις να είχαν προμηθεύσει τα γήπεδα με απεινιδωτές, καρδιακούς απεινιδωτές και με προσωπικό που να μπορούν να τα χειριστούν, να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση ευνίδιου θανάτου ή καρδιακή ή ανακοπής. Πολλές φορές στέλνουν γιατρούς που είναι οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, που δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητα του καρδιολόγου ή έστω και του ορθοπαιδικού που θα πρέπει να είναι σε ένα γήπεδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το πιάσει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για να μπει μια σειρά και σε αυτό. Γιατί μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή γι' αυτό. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό πέρα από το φορολογικό και το οικονομικό. Είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Νομίζω γνωρίζεις ότι δεν πηγαίνουν θεατές στα γήπεδα, έτσι δεν είναι? Απαγορεύεται τουλάχιστον μετράλουν, τώρα δεν πατάει, μπαίνουν μέσα 25 από τη μία αποστολή και 25 από την άλλη, 50 άτομα. Πάμε δεν μπαίνει. Καλά κάνουν. Και ενημερώνω λοιπόν ότι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11, τα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, Ακαδημίας 91-93 στην πλατεία Κάνικος, πριν από την κλήρωση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της Αθηνών, απευθυνόμενος σε 46 εκπροσώπους σωματείων, τους κάλεσε να μην πειθαρχήσουν στους υγειονομικούς κανόνες πολιτικής προστασίας και του ΕΔΔΗ και να βάλουν τη λάθος στα γήπεδα. Δεν θα σας πειράξει κανείς. Κόψτε και εισιτήρια, τους είπε. Και συμπλήρωσε πως αν κάποιος, θα πω ότι δεν το ακούσατε από μένα. Και όχι μόνο αυτό. Ενώ υπάρχει θέμα με τις πλατείες που πηγαίνει η αστυνομία και καλώς κάνει και μαζεύει τα παιδιά να μην είναι, να μην υπάρχει συγκροτισμός. Η ΕΠΣ Αθηνών εκτύπωσε και έδωσε εισιτήρια στα σωματεία για να παραβιάσουν τους κανόνες της πολιτικής προστασίας και του ΕΔΔΗ και του Υπουργείου Υγείας εν μέσω πανδημίας. Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό, δεν υπάρχει λέξη, γιατί από ένα θεσμικό παράγοντα όπως είναι αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να γίνεται παρότριση για απίθεια, για παρανομία, για κατάλυση της ένωμης τάξης, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν θέλεις να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί ξέρω ότι έχεις μεγαλώσει στις Αλάνες και εσύ και έχεις ξεκινήσει από τα Πετράλωνα, ναι, θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια ποσόστοση στα εισιτήρια για να βγάζουν και τα σωματεία τα έξοδά του, να υπάρχουν 10, 20, 50 άνθρωποι σε εξέδρες. Από τη στιγμή όμως που οι αυτολόγοι το έχουν αρνηθεί και δεν το δέχονται, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κατάσταση ανομίας και να παροτρύνουμε φυλάκων και σωματεία να παρανομήσουν. Ειδικά όταν έχουμε θεσμικό ρόλο. Είναι δυνατόν ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να προτείνει να καταληφθούν η υγεία τάξη και οι κανονισμοί του Υπουργείου Υγείας σε κατάσταση πανδημίας? Λοιπόν, και ο άνθρωπος να μην έχει παρατηθεί. Να πούμε κάτι. Μισό λεπτό. Ο Γιάννη, εγώ ξέρεις ότι είμαι αιχμηρός, τα λέω όλα. Ναι.
ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Αθήνας ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης Δημητρίου, είναι παιδί του Μελισανίδη και εχθρός του Μαρινάκη. Οι παράγοντες που είναι τόσα χρόνια. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, βέβαια. Ξαφνικά ξυπάει αυτό το θέμα. Εσύ, Γιάννη μου, τι ρεπορτάζ έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Ολυμπιακό έκανε. Βεβαίω. Πώς να μην υποψιαστεί ο άλλος ότι αυτό πρέπει να είναι βαλτό από το Μαρινάκι? Πολύ απλό. Διότι εγώ. Γιατί, και γιατί να το συνεχίσω? Γιατί μπορεί να είναι βαλτό. Δεν λέω ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι. Για ποιο λόγο? Διότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος να ψηφίσουν οι ερασιτέχνες και όχι ο Δημητρίου, το οποίο είναι παιδί του Μελισανίδη, όπως είπαμε, αποδειγμένα αυτά που λέω. Είναι άνθρωπος του Μελισανίδη. Άρα είναι εχθρός του Μαρινάκη. Πολύ, πολύ, η σκέψη σου θα μπορούσε να είναι λογική και αποδεκτή σε έναν βαθμό. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι παράγοντες χρόνια που μεσολονούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα έχουν μία με τον έναν μεγαλοπαράγοντα καλά και μία όχι. Αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά. Τώρα, εδώ και χρόνια είναι με τον Μελισανίδη αυτός. Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και όπως, πέρα. Όπως ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, κάτω βουλιαγμένη βάρη κτλ., είναι με τον Μελισανίδη. Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω ασχοληθεί με το ρεσπεκτικό ποδόσφαιρο από μικρό παιδί 17 χρονών. Ήμουνα στις επιτροπές υποδομών της ΕΠΣΑ και τα έχω ζήσει καλά. Είχα διατελέσει για 2 χρόνια σύμβουλος της ΕΠΟ και της ΕΠΣΑ και παρετήθηκα βλέποντας την κατάσταση που υπάρχει και πώς διοικείται. Και αποφάσισα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά με την εθελοντική μας δουλειά και με τον οβολό μας, αν το θέλεις και το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε με ενδιαφέρει ο Μαρινάκης, ούτε ο Μελισανίδης, ούτε κανένας άλλος. Θα πρέπει όμως τα ερευνητικά σωματεία, οι παράγοντες που βάζουν τον οβολό του, να μην αναγκάζονται σε πόλεις κυρίων αθεώρητων, να μην αναγκάζονται σε πλαστές φορολογικές δηλώσεις, επειδή έτσι το θέλουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ή με όποιον είναι που κάθε φορά επάνω στην εκκλησία. Ας νομίζει λοιπόν ο καθένας ό,τι θέλει. Όταν λοιπόν υπάρχει μια έρευνα εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη, με οποία εγώ αυτά που έβαλα. Αυτό που λες για τον Δημητρίου, ότι είναι στις ομάδες να πούμε βάλτε μέσα κόσμο, δεν θα μου βάλω το τόπε. Η κάθε ομάδα όμως κάνει το κουμάντο της. Σου λέει κυρία μου, και αν μπει μέσα η αστυνομία και μου κάνει ένα έλεγχο, θα πληρώσω να μην τα μελετήφαλά μου σε πρόστιμα. Μα Γιώργο μου, το πρόβλημα είναι μόνο το πρόστιμο ή αυτή που έχουμε απέναντι στους παίχτες? Η ομάδα έτσι σκέφτεται. Το πρόστιμο. Ναι. Καταλάβες, επειδή τα ζω και ξέρω τι σου λέω. Για μένα, πάνω απ' όλα είναι υγεία. Πάνω απ' όλα. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις και ξεκάθαρα πράγματα στον αεροστεχνικό αθλητισμό και στο αεροστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό, Γιώργο μου. Άμα θέλουμε να βοηθήσουμε, μπορούμε. Μπορούσε να γίνει μια κεντρική διαχείριση για τη διευθυνσία και για τις κεντρικές υπηρεσίες και για τους παράγοντες να παίρνουν μεγαλύτερο τίμημα, να φορολογούνται, να παίρνει το κράτος αυτά που πρέπει και να κάνουν όλοι οι πραγματικές δηλώσεις που θέλουν να αποδείξει. Δεν μπορεί άνθρωποι που ζουν με 400 ευρώ, με 500, με 600, που δεν έχουν να φάνε και άλλοι να παίρνουν για δεύτερη δουλειά αυτό το ποσό αφορολόγητο. Δεν γίνεται. Και κλάματα ότι για τα 25 ευρώ που μπορεί να πάρει ένα μικρό διευθυντή, ξέρουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί και διευθυντές και γιατροί το χρησιμοποιούν. Αυτός που παίρνει 20 ευρώ παρατηρητής, εφορία θα δώσει το τάλιο? Δεν ξέρω, θα δώσει ό,τι αναλογεί. Με βάση το αυτό το, η αναλογία πώς είναι, τόσο είναι. Το 30%, 20%, 25%, 30%. Κάπου ένα τάλιο εκεί. Ναι. Επομένως, από εκεί και πέρα, όταν λοιπόν εγώ είχα θέσει αυτά τα θέματα από το 2000, από το 2003, 2005, ούτε Μαρινάκης υπήρχε τότε στο προσκήνιο, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που πήγε η σκέψη του εκεί πέρα. Και δεν το αναγνωρίζω, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σκέψη θέλει. Το θέμα είναι, και ο καθένας γνωρίζει, ότι υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες που πρέπει να διορθωθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ένας πρόεδρος ένωσης και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να οθεί σε παρανομία και η πολιτική προστασία της κ. Χαρδαλιάς, ενώ έχει πάρει τα μηνύματα από εκεί που πρέπει να τα έχει πάρει για αυτή την κατάσταση, να συγκεντρώνονται 700 άτομα σε ντέρμπι Δυτικής Αττικής το Σαββατοκύριακο, 500 άτομα σε ντέρμπι των Βορείων Προαστίων αυτό το Σαββατοκύριακο και στην Κυψέλη άλλα 300 άτομα, και να μιλάμε για συγκροτισμό, να μιλάμε για... Γιάννο, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και τα έπεσε από τα πραγματικά, το απαραίτητα να τα ακούσουμε και να μάθει και ο κόσμος, γιατί το αεροτεχνικό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πάρα πολύ κόσμο. Και εμάς να σου πω και κάτι, Γιώργο, δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει ούτε στην ΕΠΟ ούτε πουθενά.
να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προφυλακτούν οι αθλητές, οι παράγοντες, οι γονείς τους και οι προπονητές. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάμε ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε, έλα. Ναι, έλα, κύριε Γεωργίου. Αγνώριμη φωνή αυτή. Πολύ γνώριμη φωνή αυτή. Πρόεδρε, εσύ. Εγώ. Λοιπόν, να πληρώσουμε τον κόσμο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τώρα σίγουρα θα άκουσες τι υπόθηκε, γι' αυτό βγαίνεις. Δεν άκουσα, αλλά με πληροφορήσανε, κύριε. Α, σε πληροφορήσανε. Λοιπόν, πρόκειται για τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αθήνας και αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον Παναγιώτη Δημητρίου. Όχι αντιπρόεδρο, μέλος της ΕΠΟ. Μέλος, όχι αντιπρόεδρο. Της ΕΠΟ. Ναι, μέλος. Μέλος, μέλος. Λοιπόν, τι σε πληροφορήσανε. Μας πληροφορήσανε ότι βγήκε ο κύριος Δάρα στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας. Και καταφέρθηκε εναντίον σε ένα Αθηνό και σε μένα προσωπικά. Εναντίον σε ένα καταφέρθηκε. Όχι μαζί τη Ένωση. Εναντίον σε. Καλά. Ότι την Ένωση την εκπροσωπεί ο πρόεδρος. Σωστό. Σου είπανε τι είπε. Όχι, μπορείτε να με πληροφορήσετε. Ναι. Είπε ότι ανέπτυξε δύο θέματα σοβαρά. Ότι σε κάθε παιχνίδι ασθενού πρωταθλήματος τα έξοδα της ομάδας είναι γύρω στα 130 ευρώ. Ναι. Διαιτησία, οι τρεις διαιτητές, ο γιατρός και ο παρατηρητής και τα λεφτά που τους δίνει η ΕΠΣΑ δεν τα δηλώνουν. Ποια λεφτά τους δίνει η ΕΠΣΑ? 20 ευρώ είναι ο παρατηρητής. Όχι, οι ομάδες τους δίνουν τα χρήματα. Ναι, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το ένα. Οι ομάδες τους δίνουν τα συγγνώμη, χρήματα. Ναι, συγγνώμη, είπε ότι για την ΕΠΣΑ ότι δίνεται εισιτήρια αθεώρητα. Καταρχήν δεν γνωρίζει το νόμο. Δεν δίνουμε εισιτήρια αθεώρητα. Εμείς εξυπηρετούμε από τον τυπογράφο τα σωματεία στην αρχή της περίοδου και παίρνουν από κάποιον αριθμό εισιτηρίων το κάθε σωματείο. Δεν γνωρίζουμε αν κόβουν εισιτήρια όλα τα σωματεία, διότι στους αγώνες τους περισσότερους στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Αθήνας κόβουν 20 εισιτήρια, 15, άλλα σωματεία δεν κόβουν, άλλα 5, άλλα 30, άλλα 40, εκεί είναι. Τώρα ο Γιάννης και Οδάρα... τα σωματεία και τα εισιτήρια, λυπάμαι που είναι και δημοσιογράφος και δεν γνωρίζει κάποια πράγματα, δεν θεωρούνται πουθενά. Ο Γιάννης Οδάρας είπε ότι τώρα με τον κορονοϊό εσύ έγραψα παλιά στα παπούτσια τους δημοξιολόγους και είπε στις ομάδες βάλτε μέσα όσους θέλετε, δεν μπορείτε να σκάνουν τίποτα. Όχι βέβαια. Και μάλιστα τους έδωσε και εισιτήρια για να μπαίνουν. Εγώ είπα ότι πρέπει να μπαίνουν οι διοικήσεις των σωματείων να παρακολουθούν την ώρα τις ομάδες τους. Οι διοικήσεις είναι 20, είναι 30. Δεν μπορεί να φεύγει μια διοίκηση 5-7 άτομα από την Αργυρούπολη και να πηγαίνει στο Περιστέρι και να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν τα λεφτά από την τσέπη τους για να συντηρούνται τα σωματεία να δουν την ομάδα τους. Και σας λέω τώρα, αν έρθουν στο Ρουφ ή στον Ήφαιστο, στο γήπεδο του Ήφαιστο Περιστέρι, που είναι μια εξέδρα 800 ατόμων και μπουν μέσα 20 άτομα, θα κολλήσουν κορονοϊό. Διότι στις καφετέρια και στις ταβέρνες που χωράνε 100 άτομα είναι 80. Ο Γιάννης Οδάρας είπε ότι υπήρχαν μάτσε τον περασμένο Σαββατοκύριακο που ήταν μέσα 300-700. Θα μου πείτε, πού υπάρχουν γήπεδα της Αθήνας και ομάδες που κόβουν 700 άτομα, που έχουν φυλάδους 700 άτομα, ξέρετε εσείς, διότι εσείς κύριε Γεωργίου. Ήταν 300 άτομα, λέει, σε παιχνίδι του Αστέρα Εξαρχείων. Του Αστέρα Εξαρχείων. Ναι. Δεν το γνωρίζω, αλλά από ό,τι ξέρω, ο Δήμος Αθηναίων, το γήπεδο της Κυψέλης, δεν αφήνει ούτε τη διοίκηση να μπουν. Η αλεπότρυπα. Η αλεπότρυπα δεν αφήνει ο Δήμος Αθηναίων ούτε τους διοικούντες να μπουν στο γήπεδο. Πώς έγινε εκεί με 300 άτομα που ψεύδεται για τα εξάρια. Για το Δήμο το Σόλου. Ιδιαίτερα ο Δήμος Αθηναίων στο γήπεδο του Ρουφ και στο γήπεδο της Κυψέλης δεν άφησαν να μπουν ούτε δύο άνθρωποι από την κάθε διοίκηση. Για το γήπεδο του Ρουφ το ξέρω πολύ καλά γιατί εκεί πέρα τα μετράλωνα. Μα εκεί πέρα τα μετράλωνα. Έχει ψέματα αυτός ο κύριος, είδατε ότι λέει ψέματα. Όχι, παραδέχτηκε ότι στο γήπεδο του Ρουφ δεν μπαίνουν άτομα, αλλά μπαίνουν. Και στην Κυψέλη. Και στον Άρη Πετρούπολη μπήκαν μέσα πολλά άτομα. Στον Άρη Πετρούπολης. Ναι. Δεν το γνωρίζω, διότι από ό,τι με πήραν κάποια κυρία υπεύθυνα από τον Άρη Πετρούπολης και μου είπε θα αφήσουμε μόνο 10 ανθρώπους στη διοίκηση, στη διοίκηση των δύο ομάδων. Αυτό μου είπε εμένα μια κυρία εκεί, η οποία μου συστήθηκε ότι είναι και δικηγόρος, μάλιστα στο Δήμο της Πετρούπολης. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν με τον Δήμο απέναντί μας στο Δάρας. Μισό λεπτό, γιατί ο Δάρας τα έχει βάλει με τα αεραστηνικά σωματεία της Αθήνας. Για να σας πω κάτι.
Αυτό με τα εισιτήρια και με τον κόσμο και με τους διαιτητές και με τους γιατρούς και τους παρατηρητές δεν συμβαίνει πανελληνίως σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ενώσεις της Ελλάδος. Ναι. Γιατί ο κύριος Δάλλας στο δημοσίευμα που έγραψε το Γενάρη στη Ρία Νιούλ αναφέρθηκε μόνο στα πρωταθλήματα της Ένωσης Αθηνών και δεν αναφέρθηκε σε όλα τα πρωταθλήματα της Ελλάδος. Γιατί εγώ είχα μία υποψία την οποία του την είπα. Ποια? Ότι είσαι εκτός του Μαρινάκη. Είναι? Ότι είσαι εχθρός του Μαρινάκη. Εγώ? Ναι, εσύ. Δεν νομίζω. Εγώ αυτό του είπα. Γιατί να είμαι εχθρός του Μαρινάκη? Μα γιατί να είμαι εχθρός? Γιατί να είμαι εχθρός του Μαρινάκη? Γιατί είσαι εχθρός του Μαρινάκη, γιατί είσαι εχθρός του Μελισανίδη. Εμένα μ' αρέσει καθαρά λόγια. Τα καθαρά λόγια. Ακούστε κύριε Γεωργίου, η Ένωση Αθηνών είναι κοντά στα σωματεία της Αθήνας. Όπως και η Ένωση Πειραιά είναι κοντά στα σωματεία του Πειραιά. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είμαστε ούτε εχθροί του Μαρινάκη, ούτε φίλοι του Μελισανίδη, ούτε εχθροί κανενός. Είμαστε τώρα. Υποχρεούμεθα η Ένωση Αθηνών να είμαστε με τα σωματεία της Αθήνας. Να πω κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά, ο ναι. κύριος Πάθας. Όχι, είναι ο κύριος Ανατολάκης πρόεδρος. Λέω για τον κύριο Σπάθη, γιατί αυτός κάνει το κουμάντο. Ο κύριος Σπάθας είναι γραμματέας. Ναι, αυτός κάνει το κουμάντο, γι' αυτό παίζει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ποτέ, μπορεί ποτέ να είναι φίλο του Μελισανίδη. Ποτέ, τον ποτόν. Αυτό δεν λέει κάτι. Το να έχεις μια γνωιμία και μια σχέση δεν λέει κάτι αυτό, κύριε Γεωργίου. Εγώ σας λέω τώρα, ξεφύγουμε από το θέμα. Εγώ σας λέω, ένα παιδί, ένας διαιτητής, διότι εσείς έχετε υπάρξει παράγοντα στα Πετράλωνα. Ναι. Λοιπόν, βάζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις ομάδες χρήματα, στερούνται χρήματα των οικογενειών τους για να βάζουν τις ομάδες να συντηρούν. Μόνο λεφτά βάζουν. Μόνο λεφτά βάζουν όλοι στο αστικό ποδοσφαίρο. Δεν παίρνουν πουθενά. Ο κύριος Δάρας τα έχει βάλει με τους παράγοντες σωματείων που εδώ και 100 χρόνια συντηρούν αυτά τα σωματεία, συντηρούν το αστικό ποδόσφαιρο. Συντηρούν τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο. Ο κύριος Ζάρας. Στις καφετέρειες. Ο κύριος Ζάρας. Έχει βάλει όλο αυτό το φάσμα του ποδοσφαίρου του ραδιοτεχνικού. Λοιπόν, ο κύριος Ζάρας λέει. Αλλά το θέμα είναι γιατί δεν έχει γράψει στη Real News και έγραψε μόνο για τα πρωταθλήματα της Αθήνας. Καταλάβατε. Ο κύριος Ζάρας αυτό έχει κάνει. Να εάν ασχολιόταν με όλα τα πρωταθλήματα της Ελλάδος, τα αεραστεχνικά και μόλις τις ενώσεις, θα έλεγα ότι είχε αγαθές προθέσεις. Τώρα δεν έχει αγαθές προθέσεις ο κύριος Δάρας. Έχει άλλους λόγους που έβγαλε αυτό το θέμα στον αέρα. Και σας λέω, κάνουμε σχολές διαιτησίας και από εκεί που ερχόντουσαν 100 παιδιά κάθε χρόνο, τώρα έρχονται 30. Και στο τέλος, μετά από 2 χρόνια, μένουν 10. Στην πορεία, έτσι όπως εξελίσσεται η ζωή. Και ιδιαίτερα το αθλητικό ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχουν διαιτητές να διαιτητεύουν τα αθλητικά πρωταθλήματα. Ναι, διότι λοιπόν, ο κύριος Δάρας θέλει από το 20 και από τα 25 ευρώ που παίρνει ο διαιτητής και ο γιατρός να κόβει τα απόδειξη. Να φορολογείται αυτό το παιδί, διότι αυτά είναι οδηπορικά για τον γιατρό και για τον διαιτητή. Θα θέλει να φορολογείται να του πάρουν από τα 25 τα 12 ευρώ. Γιατί αν φορολογηθεί ο διαιτητής και ο γιατρός θα του μείνουν 12 ευρώ από τα 25. Πέστε μου εσείς ποιο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητής για να φεύγει από την Γλυφάδα να πηγαίνει στην Ερυθρέα και στην Κηφισιά να παίζει για να παίρνει 12 ευρώ. Εγώ κοιτάξτε να δείτε κύριε Γεωργίου, προτρέπω την κυβέρνηση, διότι μας ακούνε τώρα κάποιοι κυβερνητικοί παράγοντες, να ασχοληθούν με το θέμα και να το λύσουν το θέμα, διότι έτσι δεν θα υπάρξει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος Ενώσεως Αθηνών δεν έχω να φοβηθώ για την Ένωση αυτά που θα καταθέσουμε στην υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος. Η Ένωση είναι καθαρή και δεν φοβάμαι κανέναν, όσους ελέγχουν να κάνουν. Εντάξει, αυτό έχω να πω στον κύριο Δάρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα στο εραστικό ποδόσφαιρο, ειδικά της Αθήνας, που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες και πραγματικά έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Δηλαδή ο παρατηρητής παίρνει 20 ευρώ, σου λέει να φορολογηθεί. Ο διαιτητής παίρνει 25 ευρώ, σου λέει να φορολογηθεί.
Ο υπόπτης παίρνει 20 ευρώ να φοδολογηθεί. Ο γιατρός παίρνει 20 ευρώ να φοδολογηθεί. Αυτό είναι λογικό να ακούγεται ότι πρέπει να φοδολογηθεί. Αλλά το ποσό είναι τέτοιο. Τι να πεις, ξέρω. Και υπόψη αυτά λεφτά τα δίνει κάθε ομάδα στο λούστο αγώνα. Η κάθε ομάδα πάει και δίνει από 130 έως 150 ευρώ, τα οποία παίρνει από τα εισιτήρια. Οι εισιτήρια τώρα δεν κόβονται. Δηλαδή στο γήπεδο του Ρούφου στον Δήμο Αθήνα, ο Δήμος Αθήνας είναι καταπέλτης αυτό. Σε κανένα δικό του γήπεδο δεν αφήνει να μπει μέσα κόσμος. Μπαίνουν μόνο μέσα οι αποστολές της ομάδος. Σε κάθε τέλος του αγώνα πηγαίνει η διοίκηση και πλέον το διαιτητή τους επόπτες από την τσέπη της. Όταν δεν κόβει εισιτήρια, τι θα γίνει? Όλο φύρα, 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 φύρα. Επαναλαμβάνω, ποτέ διοίκηση αθλητικής ομάδος δεν έχει πάρει λεφτά από πουθενά. Μόνο δίνει. Το μόνο που παίρνει είναι η καύλα να ανέβει η ομάδα. Τίποτα άλλο. Όλο δίνει. Έλα φίλε. Γιώργο. Έλα. Έλα ρε, ο Μπίλης σήμερα. Έλα Μπίλη. Τώρα που πιάσατε κουβέντα με τις διαιτητές, με τις έψες και με τα σούπα μου πες, ρε Γιώργο, δεν πληρώνε. Πρόσεξε να δεις, θα σου πω. Πριν από μερικά χρόνια ένας πολύ φίλος μου συναδελφάκι, ο Γιώργος το η Μάγια που λέγαμε, μου λέει ρε Μπίλη, πας στους διαιτητές, μου λέει, από Αθήνα εδώ Καλλιθέα, στο Κιάτο ρε, επειδή είμαι εγώ από εκεί καταγωγή, να κατέβεις κάτω, μου λέει, μια βόλτα ξέρω εγώ. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω. Πήγα εγώ Καλλιθέα, τους πήρα. Πήγαμε στο Κιάτο, παίξανε το παιχνίδι. Αναμονή και επιστροφή, ξέρεις πόσο, 80 ευρώ το ταξί από την Αθήνα. Καταλαβες. Ναι. Δεν πληρώνουμε ρε Γιώργο, δηλαδή τα ποσά αυτά δηλαδή, είναι ξεφτιλιστικά. Και εγώ είχα βγει τότε πριν από χρόνια βέβαια αυτή την ιστορία, την είχα μπει στην Έρα Σπορ. Και λέω, μην πηγαίνετε τσάμπα, ακόμα και. Εντάξει, εγώ έτυχε, σου λέω, επειδή ήμουν από εκεί, α πούμε, καταλάβες. Δεν βγαίνει το μέλλον. Δηλαδή, 80 ευρώ τώρα με πετρέλαια, διόδια, σούπα, μου πες, ξέρω εγώ, άντε να σου βγει κανένα 65 καθαρά. Κοίταξε, εσύ τώρα πήγες ταξίδι εκτός Αθήνας. Εδώ μιλάμε για Αθήνα. Έτσι. Ναι. Το να παίρνει τώρα ο διαιτητής 25 ευρώ και ο υπόπτης 20 για ένα παιχνίδι, που πολλές φορές δεν παίζει, αλλά παίζει και δύο. Γιατί Σαββατοκύριακο έτσι. Αλλά το ποσό όπως είπες σωστά είναι εξεπτυλιστικό ρε παιδί μου. Να παίρνω το κοσάρικο εγώ και να με φοδολογήσω κοσάρικο. Δηλαδή να μην πάρει 100 ευρώ ο διαιτητής και από 50 οι επόπτες. Και πες να δώσει. Πάντα βρει ομάδα να τα δώσει αυτά. Τι να μπορέσει, φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Τότε πρέπει να το κλείσουμε τα πράγματα. Η ομάδα πλώνει διαιτητή. Δύο επόπτες. Το γιατρό, τον παρατηρητή. Δεν πάει και κόσμο, μωρέ. Δεν πάει και κόσμο. Ναι, ο γιατρός τώρα που γίνεται στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να έχει γιατρό το γήπεδο. Έχει γιατρό. Φωνάζουμε τον γιατρό. Πώς θα δει γιατρό, ένα κοσάρικο σου λέει. Να το φοδολογήσει. 20 ευρώ γιατρό. 20 ευρώ γιατρό. Ναι. Να το φοδολογήσει. Στα 20 ευρώ. Η απόλυτη ξεφτύλα, κατάλαβε. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, εγώ δεν είδα το παιχνίδι στην Κύπρο, αλλά είδα τα σημειότυπα σήμερα. Ναι. Και φίλε, αυτό ο τερματοφύλακα τη Ομόνια. Πού έπαιζε ρε, από πού είναι αυτό? Αυτός είναι στα αναπληρωματικό στην Πόρτο χρόνια. Ήταν στην Πόρτο χρόνια, έτσι. Στην Πόρτο, να σου πω κάτι. Επειδή το σπούδασε το δημοφιλάκι αυτό. Έχει φοβερά αντανακλαστικά. Γιώργο. Άκου. Είναι όμως αχαρός. Α, δεν κατάλαβα τι θα πεις. Έχει γιατί... δεν έχει τη χάρη που έχει ο Σα. Μου θύμισε το Σα, αυτό ήθελα να πω. Δεν έχει τη χάρη του. Εντάξει, είναι πιο σπιθυράτος ο Σάς. Ναι, πιο ευέλικτος. Πιο ρεμπρίζ, πιο κατάλαβες. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω κάτι από κρούσκα. Τι λέω, γι' αυτό εντάξει, λέω, δεν χάσανε. Λέω, λοιπόν, και θέλω να τελειώνοντας, να βγάλω το καπέλο, να σφίξω το χέρι στο Γιώργο από το Λονδίνο, που βγήκε προηγουμένως το Γιώργο τον Κολοκοτρώνη και είπε επί λέξη, χαλάλι του, εγκρίνω και βαυσάνω και του λέει, κύριε Κολοκοτρώνη, όσο πηγαίνονται οι διακανονισμοί, το Αιγαίο, τα νησιά, τα σούπα, τα μούπες, θα αυξάνονται τα κρούσματα. Θα είναι 500, 1000 μπορεί να πούνε την ημέρα, 2000 την ημέρα. Λοιπόν, μόλις υπογραφούν, μπουν οι υπογραφές, ας πούμε, και έχουμε ξεπουλήσει πάλι τα κέρατά μας, γιατί για εκεί πάει η δουλειά. Λοιπόν, να δεις, μου λέει πώς θα... Δεν μου λέει, Βασιλάκη, στην Ισπανία πάμε φρεγάτες, έχει Τουρκία εκεί.
Γιώργο, δεν πιστεύω τίποτα. Τον Πολάκ. Τον Πολάκ. Τον Πολάκ. Ρε, σε ρωτάω, είπε μια μαλακία. Όσο στην Τουρκία θα αυξάνουν τα κρούσματα. Στην Ισπανία υπάρχει Τουρκία. Το είπε ο Γιώργος και το εγκρίνω και θα αυξάνω. Και εγώ σε ρωτάω, στην Ισπανία υπάρχει Τουρκία. Δεν υπάρχει Τουρκία, Γιώργο. Πώς αυξάνονται τα κρούσματα λοιπόν. Δεν υπάρχει στην Ισπανία, Γιώργο. Αχ, ρε Βασιλάκη, ρε Βασιλάκη. Το παιχνίδι, Γιώργο, αφού το ξέρεις, δηλαδή. Από τον Κολονό, είσαι αγοράκι μου. Από τον Κολονό, μην πιάνεσαι κόδο εδώ. Στο Κολονάκι, εγώ περπάτησα. Γεια σε δε συμμάχη, για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα, μας ακούς. Ποιον ακούσα, Γιώργο, εμένα ή τον άλλο τον κύριο? Εσένα. Εμένα? Ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Σε ακούω πολλές φορές, λίγες φορές βγαίνω. Λοιπόν, πρώτα σέβομαι το κανάλι και εσένα που είσαι ένας έντιμος δημοσιογράφος από το Σκύπρο. Πάμε στο παρασύνθημα. Παρασύνθημα, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να ακούσουν οι νερολάδες, οι νεροκουβαλητές, ότι η Λάρισα είναι χωριό. Και ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από το χωριό. Προς πληροφορώ, δεν είναι χωριό η Λάρισα. Είπε ότι είναι 500 κάτοικοι. Είναι 250.000 οι κάτοικοι. Και αυτά τα πράγματα να σκεφτούν καλά, να πάνε στον γιατρό να τους εξετάσει. Άρα στους ανθρώπους δεν θέλουμε φιλάθλους. Κατάλαβες, Γιώργο? Το κατάλαβα. Η Λάρισα δεν είναι χωριό. Και όταν ο Ολυμπιακός δυο χρονιές πρώτο αγώνα στη Λάρισα έχασε, τότε δεν ήταν χωριό. Τώρα είναι χωριό επειδή θέλουν να θάψουν τον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, ο Λάρισα είμαι. Επειδή θέλουν να θάψουν τον Παναθηναϊκό, κάνουν χωριό τη Λάρισα. Είναι πράγματα αυτά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά σου, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, έλα. Εγώ είμαι Γιώργο. Εσύ. Το Κώστας είμαι, ο Φούξα το ρωτά και καλά είσαι. Έλα, Φούξ. Βγήκα μετά από το φίλο μου τον Μπίρμπα, εντάξει, ο θείος τώρα εδώ τι είπε, ότι χωριό είναι η Λάρισα, πολύ μεγάλο χωριό. Λοιπόν, αλλά όταν έχεις ομάδα, Γιώργο, αυτή η ομάδα πρέπει να τρώει 3 γκολ. Όχι να έχεις ένα 0 μέχρι το 70-80 και να μην μπορείς να βάλεις δεύτερο γκολ. Θα μου πεις, Φούξ, ποιος φταίει? Η ομάδα μου φταίει, δεν λέω τίποτα. Αντί να φάνε 3 γκολ, αυτή είναι για β' και γ, και θα θυμίσω, θα πέσουν αυτή κατηγορία αβέρτα. Η Λάρισα είναι η πρώτη ομάδα, Γιώργο, που θα πέσει. Γράφτο εσύ, εμείς Φούξ, μου είπες θα πέσει. Εσύ είναι και ο Κούγιας και ο καθένας. Λοιπόν, εχθές πώς είσαι Ολυμπιακάρα, εχθές η ομάδα, τη μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, το καφενείο της Ευρώπης. Φούξ, στοπ μέχρι εδώ, κάθε μέρα αυτή το βιολί δεν γίνεται. Το πες μία, το πες δύο, σε έχει πάει στο βραστό ο κόσμος, στοπ, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, φίλε. Ναι, παρακαλώ, εγώ. Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Παναγιώτης καταρχήν. Άκουσα πριν που λέγες για τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια διαλυμένη ομάδα εδώ και κάποια χρόνια, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έπρεπε να πεις όμως, κατά τη γνώμη μου, Γιώργο, με όλο το σεβασμό που σου έχω, ότι η ΑΕΚ ήταν μια πραγματικά διαλυμένη ομάδα, 26 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, χωρίς γήπεδο, δηλαδή ένα σημείο αναφοράς, χωρίς μπάσκετ, χωρίς τάβλη, χωρίς βόλεϊ, χωρίς τίποτα. Αυτή ήταν μια πραγματικά διαλυμένη ομάδα και μια ομάδα που έπεσε τρίτη εθνική. Και όχι απλό ανέβασε τους φιλάθλους της με έναν Ολυμπιακό που ήταν ακόμα στη Β' Εθνική, με έναν Ολυμπιακό στα 70.000 κόσμο. Μα αυτή η ομάδα ήταν πραγματικά διαλυμένη. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός έχει διαλυθεί. Και ακούω για τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, ποια πέτρινα? Για 10 χρόνια μιλάμε τώρα. Μιλάμε για 26 χρόνια. Διαφωνείς αυτό που λέω? Όταν είπα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, είπα ότι είναι τα αντίστοιχα 10 χρόνια πέτρινα του Παναθηναϊκού. Δεν πήρε για την ΑΕΚ. Τα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού. Για πες μου, ποια είναι? Ποια είναι, πόσα χρόνια είναι τα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού? Εσύ θα μου πεις. Πόσα, 10? Ακριβώς. Ακριβώς. 26 ολόκληρα χρόνια. Χωρίς γήπεδο. Και χωρίς ένα μπάσκετ όπως είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ένα αυτό. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, Γιώργο. Ναι, πρέπει να τα λέμε, βέβαια. Γιατί?
Πού διαφωνείς? Όχι, καθόλου, καθόλου. Δεν τα λέμε. Άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, εφόσον διαφωνεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Ναι, αλλά νομίζω ότι το λες λίγο ειρωνικά, ρε Γιώργο. Μπα, δεν είπα κάτι ψέματα. Αλήθεια. Οκ. Έγινε. Τέλος έλα, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις. Καλά. Καλά, είσαι, με κατάλαβες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ερχόμουν από Καβάλα, επειδή έχω εξωγικό εκεί. Ένα θα σου πω, Γιώργο. Έχουν βγάλει σημαίες του ΠΑΟΚ, ανεμίζουν αυτή τη στιγμή. Έχουν βγάλει όλα τα τραπέζια έξω. Μιλάμε, έχω φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Οι καντίνες έχουν βγει έξω, τα τραπέζια. Δεν υπάρχει καφετέρια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ποιος κορονοϊός τώρα, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει σήμερα το βράδυ. Έχω, δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Δηλαδή, ζούμε αυτή τη στιγμή, η Θεσσαλονίκη βράζει. Τι καθυστέρηση, Ρε εσύ, Γιώργο, εντάξει, να σου πω κάτι. Θα είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι επιτυχία. Και δεν σε ζητάω τώρα, δεν μιλάω τώρα για οικονομικό μέγεθος. Μιλάω τώρα και για. Αφού για πρώτη φορά πάει η ομάδα στο Champions League. Βέβαια, είναι μικρό πράγμα. Όχι, βέβαια. Και ήθελα να σε ρωτήσω, για πες μου τώρα εσύ, μια υποθετική ερώτηση. Αν ήσουν προπονητής στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, μια πιθανή ενδεκάδα θα μπορούσε να μου πεις. Μια πιθανή ενδεκάδα, με αυτή την ομάδα που έχεις δει μέχρι τώρα, έτσι, με τους παίκτες που έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν μου λες, ναι. Ο Ροντρίγκο παίζει. Ο Ροντρίγκο, νομίζω ότι παίζει, ναι. Νομίζω ότι παίζει. Μάλιστα. Ναι. Δεξιά αυτός. Ναι. Αριστερά ο Γιαννούλης. Ναι. Τα τρία στόπερ. Καλά, κάνει και τα βάζει. Ναι. Το όπερ, κάτσε, περίμενε. Ποια στόπερ μιλάμε. Έξω Ίγκασον. Α, έξω Ίγκασον. Καλά, ναι. Ωραία. Παρακάτω. Ελκαντουρί. Αυστριακός. Ο Σβάμπ, ναι. Όχι εσίτη και τέτοια. Μακριά. Δεν θέλω εσίτη. Θα τη στιγμή που θα χρειαστεί αυτός. Αυτό ναι. ο μπαμπούλας θα ναι, χρειαστεί. Μην τον βάλει, ρε Γιώργο, στην αρχή. Άκου, γιατί αν η ομάδα και εμείς ένα μηδέν, θα ναι. Το χρειάζεσαι μετά αυτόν. Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι, okay, ναι. Οπωσδήποτε ναι. Ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, ο Τσόλακ. Ο Τσόλακ. Και ο Τσόλακ, ναι. Αφού και ο Τζόλης. 100%. 100%. Αυτή. Για να δούμε. Το πίσω από την αίθουσα αποστολή, πώς, το πίσω από την Γιώργο, όπως το είχα πει και την προηγούμενη φορά, δεν τραβάει το παιδί. Είναι εκτός αποστολής, και ο Μάτος. Και ο Μάτος, ναι, όλοι αυτοί είναι εκτός. Έγινε, ρε. Και είπες ότι είναι δύσκολο πάντως, το βλέπεις δύσκολο. Παζιμίζει θυμάμαι ότι είναι δύσκολο. Τι εύκολο δεν το ανακάτσε, ρε. Ναι. Όταν λέω είναι δύσκολο, δεν ναι. Εννοώ ότι είναι δύσκολο μόνο για τον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο για την Κράσνοντα. Ναι. Ναι. Πάντως και αυτή έχει ελλείψεις από ό,τι είδα. Έχει, ναι. Κάτι άκουσα για τον Όλσον. Κάτι αγνοείτο, Όλσον, κάτι τέτοιο διαβάζω τώρα. Μακάρι να μην παίξει αυτό. Ναι. Και κάτι άλλο. Μην γράψει αύριο, δεν θέλουμε να γράψει κάτι αύριο, Γνατίου, να μας λείπει το Βύσινο. Έλα, έτσι έλα, εντάξει. Δεν θέλουμε τίποτα να γράψει. Εντάξει, εντάξει, για χαρά. Γεια σου, για. Γιώργο, για. Έλα. Επίσης γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Έχεις δει κάτι παιχνίδια που κάνουν στις σκανδιναβικές χώρες για τον πιο δυνατό άνθρωπο του κόσμου που κουβαλάνε πέτρες, ξύλα, λάστιχα, χοντρακτέρ? Όχι. Εκεί είμαι σίγουρος ότι έχω δει και τον Ενσίτη. Αν και υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, πλάκα. Αν ο ΠΑΟΚ πετύχει γκολ, ας πούμε στο 60, θα χρειαστεί ο Ενσίτη. Όχι, Γιώργο, επέτρεψε μου να διαφωνήσω. Το παλικάρι δεν μπορεί να στρίψει, ρε φιλέ. Δεν μπορεί να κάνει. Ωραία, εγώ δεν τα έχω πει αυτά τόσες φορές. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και με όπως είναι οι συνθήκες του αγώνα και με τον γκολ που θα έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ, αν το έχει πετύχει, αυτός χρειάζεται για να δαγκώνει. Θα τους κοιτάει στα μάτια και να το βλέπουν και να το κάνει. Ακριβώς. Πέρα από την πλάκα τώρα, ένα πραγματάκι στο οποίο δεν έχει δοθεί κάποια σημασία. Δεν ξέρω, επειδή άκουσα τη συνέντευξη του Λουτσέσκου στο Open πριν από 2-3 μέρες, είπε κάτι για ένα στρατηγικό λάθος που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Για ένα? Και επειδή κάτσε ένα στρατηγικό λάθος που ναι. Έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και γι' αυτό είναι 4 βαθμούς πίσω ή 5, δεν ξέρω. Ποιο είναι το στρατηγικό λάθος
ότι έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο σημερινό αγώνα και υποσυνείδητα ή συνειδητά έχει πάει το πρωτάθλημα λίγο πίσω. Το πίθανο στο μυαλό του. Αυτό είναι το στρατηγικό λάθος. Αυτό το στρατηγικό λάθος όμως, Γιώργο, δεν το κάνει ο προπονητής, ούτε οι παίκτες. Αυτό το επειδή η στρατηγική εκπορεύεται από τα ψηλά κλιμάκια στην ιεραρχία, έχει εκπορευτεί αυτό το πλάνο από τα πολύ ψηλά. Και επειδή εγώ είμαι ΠΑΟΚ από τότε που έχω γεννηθεί και είναι πολλά τα χρόνια που έχω γεννηθεί, εάν δεν περάσουμε σήμερα, να μην στεναχωρηθούν οι φίλαθλοι και οι οπαδοί, διότι θα είναι δικό μας το φταίξιμο, διότι έχει κάνει κάποιες λάθος επιλογές. Όπως για παράδειγμα, ο Λιμιός δεν θα μπορούσε να φύγει και του χρόνου. Εφόσον έχεις βάλει σκοπό τη ζωή σου να δεις ομίλους, κράτα τον λίγο. Μπες και δώσ' τον το Δεκέμβριο στο κάτω-κάτω. Τι λέει, λέω κάτι παράλογο. Είπε και κάτι άλλο ο Λουτσέσκου, ότι αυτοί οι 4 βαθμοί τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί η στρατηγική Γιώργο τι σημαίνει. Πού είμαι και πού θέλω να πάω και πώς θα πάω. Πού είμαι ο ΠΑΟΚ 34ο στην Ελλάδα. Πού θέλω να πάω, θέλω να γίνω Ολυμπιακός. Πρώτος στην Ελλάδα και με αέρα στην Ευρώπη. Πώς θα πάω εκεί, αυτό είναι η στρατηγική. Το πώς θα πάω εκεί. Ο Ολυμπιακός, οι 4 βαθμοί του Ολυμπιακού είναι 14 του ΠΑΟΚ όταν είναι μπροστά. Έχουμε κάναμε τώρα ένα μπάκι για future, γυρίσαμε 3 χρόνια πίσω, το Δεκέμβριο είχαμε πρωτάθλημα και υπερούχο. Βάσει ρητό για να μιλήσουμε και άλλοι, ελπίζω να περάσουμε. Αν δεν περάσουμε, στον κύριο Σαββίδη να πάρει τα 3 εκατομμύρια του Λιμνού, να τα βάλει του ΑΚΤΟΜ, να τα βάλει στην περιοχή. Μπα και πάρουν τα νέα κεφαλιά και βάλουμε γκολ. Γεια χαρά. Thank you. Έλα, φίλε. Λέμε. Εσύ. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν άκου την εκπομπή του Κολοκοντρώνη. Εγώ δεν είπα αυτό που είπε ο Βασίλης, δεν υπάρχει ο ιός, γιατί αυτό κατάλαβα, ότι κατάλαβες εσύ. Όχι. Ο Βασίλης είπε πως εσύ είπες ότι όσο συνεχίζεται η ιστορία με την Τουρκία θα αυξάνονται τα κρούσματα. Ναι, άκου τι είπα εγώ. Ότι το θέμα του κορονοϊού το έχετε σηκώσει. Αυτό είναι το ρεζουμέ που είπα. Τόσο ψηλά, ώστε να ανακαλύπτει άλλα πολύ πιο σοβαρά θέματα. Α, αυτό είναι άλλο. Αυτό, γιατί άμα ακούσει όλη τη ζωή θα καταλάβει τι είπα. Αυτό είναι άλλο. Όχι ότι τα κρούματα θα αυξάνονται να πούμε. Οι δημοσιογράφοι τα αναδένουν. Και να σου πω και για τα κρούσματα. Γιατί είπε κάτι για την Ισπανία και δεν σου απάντησε ο Βασίλη. Μπορεί να μου πει εσύ και οποιοδήποτε δημοσιογράφο πόσα τεστ κάνατε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο στην Ελλάδα και πόσα τεστ κάνετε σήμερα. Όταν εγώ κάνω 4.000 άτομα και βρίσκω 10. Εάν κάνω 10.000 τεστ σήμερα, θα βρω πάλι 10 ή θα βρω 1.000. Όχι βέβαια. Α, μπράβο. Για κοίταξε αυτή τη διαφορά προ 6 μήνες. Πόσα τεστ έκανε η Ελλάδα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και πόσα κάνει σήμερα, Γιώργο. Ναι, αλλά ξέρει κάτι άλλο. Τότε θα μου πει αν υπάρχει αυτή. Όχι. Γιατί αν τότε κάνει 100 άτομα, πρόσεξε, και έδεσαι και 4 και σήμερα κάνει 1.000 και βρίσκει 40, δεν θα έρθει να μου λε εγώ αυτιστή. Γιώργο μου, αυτό που λες δεν στέκει, διότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο ο κόσμος ήταν κλειδαμπαρωμένος. Και άμα δεν έκανες τεστ δεν έβρισε κανέναν δηλαδή. Καταλαβες, γι' αυτό είχαμε και λίγο σκέψη. Επειδή ήταν κλειδαμπαρωμένος δηλαδή, αν δεν έκανες τεστ έλεγε δεν έχει κανένα κορονοϊό, γιατί δεν έκανα το τεστ. Αν όμως έχεις κάνει 1.000 τεστ τον Μάρτιο και σήμερα 10.000 τεστ και βρίσκεις 200-300 παραπάνω. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει και για την Ισπανία. Για κοίταξε την Ισπανία πόσα τεστ κάναν το Μάρτιο, και για τη Γερμανία και για την Αγγλία και για την Αμερική. Διότι δεν είναι τους ανέτοιμοι να κάνουν τα τεστ. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Ψέματα θα λέμε. Αυτό έτσι, εγώ έτσι το ξέρω. Εάν νομίζεις ότι είναι τα ίδια τεστ και μου πεις 10.000 τεστ. Δεν μιλάμε για αυτό, εγώ μίλησα το άλλο. Επειδή ο Βασιλάκης είπε ότι όσο υπάρχουν τα λειτουργικά. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι τώρα, ενώ κάνουν παραπάνω τεστ και βρίσκουν παραπάνω ανθρώπους με το κορονοϊό, υπάρχει ο κορονοϊός, πρόσφυγε σου λέω, μην μπερδεύεσαι, εγώ δεν είμαι από τις αντιρρυθμίες. Αλλά όταν λες ότι υπάρχει αύξηση των περιστατικών, αύξησε τι κύριε. Τα ίδια τεστ που έκανες ή τα παραπάνω τεστ που κάνεις σήμερα. Παραπάνω κάνεις σήμερα. Μπράβο. Παραπάνω θα βρει, ρε φίλε. Άμα κάνει και παραπάνω τεστ. Άμα στο Μάρτιο έκανε ένα άτομο τεστ, δεν θα μισεί κανέναν. Και αν σήμερα κάνει 10, θα μισεί 5. Δεν πάει να πει ότι αυξηθήκαν όμω. Κατάλαβε, Γιώργο. Ναι, αυτό δεν γίνεται επειδή υπάρχουν τα τουρκικά. Ναι. Έχει με τα ελληνικά, διότι εγώ το λέω πώ. Ότι καλύπτοντα τα ελληνοτουρκικά,
η κυβέρνηση, γιατί από εκεί ξεκίνησε με τον Μπολοκοτρώνη, δημιουργεί τον κορονοϊό που υπάρχει, πρόσεξε τι σου λέω, που υπάρχει, αλλά το μεγαλώνω, το έχω πρώτο θέμα, βαράω 12 ώρες με τον κορονοϊό, να μην κοιτάμε κάποια άλλα πράγματα. Σοβαρό θέμα ο κορονοϊός, πολύ πιο σοβαρό η Ελλάδα. Πολύ πιο σοβαρό να υπάρχει η Ελλάδα. Καταλάβεις. Έγινε και εγώ μου, έγινε αγόρι. Έλα, και κλείνωσε ένα λεπτό. Έλα. Δεν μου λες σήμερα γιατί μπήκα στο site σου. Ναι. Και δεν είδα. Εκτός των Ιγναντίου, από τους υπόλοιπους που είναι αντιολυμπιακούς έχουν γράψει για την πρόκληση του Ολυμπιακού που θέλω στο site. Γιατί ψάχνω να το βρω και δεν βρίσκω. Είπε στον Ιγναντίου, εσύ προ 15 μέρες, για δεν έγραψε για την πρόκληση του ΠΑΟΚ. Εγώ ψάχνω να βρω στο site σου σήμερα. Τώρα δεν μου λες. Στον Διονοδίκνητη, αυτούς έχουν γράψει για την πρόκληση του Ολυμπιακού. Όχι, όχι, όχι. Εάν έπαιξε μπάλα, αν δεν έπαιξε μπάλα, όχι. Αν ήταν κακός, όχι. Ορίστε. Όχι. Το σχολείο Γιώργο. Δεν μου λες, φιλαράκι σου Βασίλη. Βεβαίως, όπως και εσύ έχεις φιλαράκι το Μελισσανίδη. Φιλαράκι το Μελισσανίδη. Βέβαια, πείτε κάτι. Κάθε μέρα μιλάμε. Κάθε μέρα μιλάμε και πείτε καφέ. Αυτό τι πάει να πει. Και τι μιλάμε με τον Βασίλη, δεν μιλάμε, ρε φίλε. Φιλαράκι είναι, κακό είναι, όλοι μιλή μας. Ξέρεις τι εννοώ. Ξέρεις τι εννοώ. Και με τον Αυγολέμονο μιλάω. Σήμερα μίλησα και με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό πρώτη φορά. Σου μιλάω ειλικρινά το πρωί. Πρώτη φορά μίλησα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πρώτη φορά. Είχα πάρει το μπασκάρι και πήρα το τηλέφωνο και μίλησα μαζί. Σοβαρά μιλάω. Έγινε και ο καλά, έγινε, δεν προλαβαίνουμε άλλο. Για καλά. 10 απόψη λοιπόν ΠΑΟΚ Κράσνονταρ από Κοσμοτέ. Τα λέμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για καλά.